Γεια σας μάγκες, ο Μπουκού εδώ. Και όπως σας είχα πει, θα κάνω guide για Archer. Θα ξεκινήσουμε από set setup. Dragonic set και boss jewels, παιδιά. Πρέπει να τα έχετε αυτά σε intro pp server οπωσδήποτε, σε Archer. Και εγώ προτιμώ πάντα να έχω το Valakas, Zaken, Antharas, Ant Queen και Bayoum. Κάποιοι βάζουν φριτέζα για να μην τρώνε stun, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει και χρησιμοποιεί το Valakas. Λοιπόν, μάγκες, υπάρχουν αυτοί, πάνε στο NPC buffer και είναι all in. All in, πατάνε full mage. Θα ξαναπατάνε full fighter. Μετά πάνε έξω να κάνουν PvP και πέφτουνε. Πέφτουν συνέχεια και λένε, μα γιατί? Εδώ είναι. Εδώ είμαι κι εγώ. Πατάτε remove buff, δεν θέλετε αυτά τα buff. Όχι, δεν τα θέλετε. Πατάτε full fighter. Και πάντα να προσέχετε να μην έχετε τον Berserker σε Archer. Ποτέ Berserker σε Archer. Το επόμενο βήμα είναι να μην έχετε ποτέ το Great Might. Πάντα να παίζετε με το Great Shield. Πάντα. Λοιπόν, για ποιο λόγο να μην έχετε τον Berserker? Το Berserker, παιδιά, σας δίνει P attack, M attack, attack speed και casting speed. Που σε τοξότη δεν τα θέλετε αυτά τα πράγματα σε PvP servers. Δεν τα θέλετε. Για ποιο λόγο? Τι σε χάνει καταρχάς? Mid-def, mid-def, evasion. Που είναι τα τρία σημαντικά πράγματα που ίσως θέλετε σε Archer. Γιατί να μην έχετε το Great Might και να έχετε το Great Shield? Great Might, όπως βλέπετε εδώ, σας δίνει 200 με 300 αναλόγως το P-Attack που έχετε, τις 100 P-Attack σας. Δεν συμφέρει καθόλου το 200 με 300 P-Attack, όχι, δεν συμφέρει καθόλου. Ένα το Great Shield δίνει 300 P-Def με 400. Αναλόγως και αυτό με τις 100 είναι, παιδιά, να ξέρετε. Και πάμε στα 2700 P-Def, που είναι πολύ σημαντικά για το Ξώτη. Το επόμενο βήμα. Πάμε εδώ στα Cut Buffs και βλέπουμε. Όταν πατάτε το Auto Buffer Full Fighter, μερικές φορές στα PvP server σας δίνει το λάθος cut buff. Για ποιο λόγο το λέω? Όπως και στο L2 damage, παιδιά, όπως βλέπετε, έχω το Gift of Queen P attack accuracy. Δεν το θέλετε αυτό. Θα πατάτε το click critical damage. Όσο αφορά τα buff είναι αυτά. Αυτά για buff. Πάμε στα skill τώρα. Τα skills που πρέπει να ανεβάζετε σε intro pp server σε Archer και να χρησιμοποιείτε, φυσικά είναι 3 με 4, δεν είναι και πάρα πολλά. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το hamstring. Hamstring κάνει slow. Το χρησιμοποιούμε να καϊτάρουμε κάποιο μιλίτσαρ που μας κυνηγάει, φυσικός Tank, Tyrant, Gladi, Dagger κτλ. Κάνει slow, τέλος πάντων. Βοηθάει πολύ. Πάμε στο λίθαρσο. Το λίθαρσο το χρησιμοποιούμε. Δεν το χρησιμοποιούμε όταν μας κυνηγάει κάποιος tank, κάποιος μιλίτσαρ πάντων, και το ρίχνουμε σε κανένα dagger, σε κανένα bishop για να πέσει. Λοιπόν, το stunning shot το ανεβάζουμε για να πιάνει περισσότερο, φυσικά, και είναι σημαντικό και σε ένα universe 9 και σε solo pvp. Μετά είναι το vicious stance. Και πολλοί δεν ξέρουν τι κάνουν αυτά τα τρία skills, το focus skill mastery, παιδιά, δίνει chance το να πιάσει κάποιο το skill που θα ρίξει. Το lethal το δίνει περισσότερο chance να πιάσει lethal. Το hamstring shot να πιάσει περισσότερο 100% πιθανότητα. Το slow, δηλαδή να είναι success. Όπως και το stun, δίνει πιο πολύ success.
Το Vicious Stance, παιδιά, δίνει damage στα skills. Όσο πιο πολύ ανεβάζει το Vicious Stance, τόσο πιο πολύ damage δίνει στο double shot, στο stunning και σε όποιο υπόλοιπο skill και να κάνετε. Και μετά είναι το Hawk. Το Hawk, παιδιά, δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ εγώ, γιατί πιστεύω δεν είναι και το σημαντικό skill. Θα είναι πολύ πιντεύ και τρώνε πολλά damage. Γι' αυτό προσπαθήστε να μην το παίζετε και πάρα πολύ. Το παίζετε, ήθελα να πω, μην το παίζετε. Προσπαθήστε να μην παίζετε πάρα πολύ με το hockey, επειδή δεν συμφέρει. Τώρα, παιδιά, στο μεγάλο ερώτημα. Τι dice φοράει ο Πουκουέ σε Archer? Dex, strength, dex. Βγάζω con. 4 dex μείον 4 con. 4 strength μείον 4 con. 1 dex μείον 1 con. Και το άλλο βήμα. Συνήθως, παιδιά, σε PvP servers το NPC buffer δεν δίνει hold weapon και prayer. Γι' αυτό κάνετε ένα alt. Κάνετε Holy Weapon Prayer. Τι κάνουν αυτά τα δύο buff? Το Prayer σας δίνει πολύ HP recovery, δηλαδή γεμίζετε το HP σας πολύ πιο γρήγορα. Και δίνει σε, ας πούμε, άμα κάνετε heal ή σας κάνουν heal, σας δίνει περισσότερο healing. Γι' αυτό άμα έχετε άγγι με το όπλο heal, συμφέρει πάρα πολύ. Χιλάρει πολύ πιο γρήγορα. Αυτά είναι το Holy Weapon. Το Holy Weapon, παιδιά, δίνει πολύ λίγο damage στα hits, δηλαδή αν το τεστάρετε θα το καταλάβετε. Αυτά.